Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στις αγορές. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε το κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκόπο έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Από τους 11 τομείς του S&P, οι 8 έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος με αρνητικούς πρωταγωνιστές της υπηρεσίας επικοινωνιών και την τεχνολογία. Real estate, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υλικά ήταν οι τρεις κερδισμένοι. Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν χθες Πέμπτη με αρνητικό πρόσημο λόγω της αδυναμίας του τεχνολογικού τομέα να πείσει για τις προοπτικές του. Κατά βάση, όλος ο κλάδος επηρεάστηκε από την πτώση της Meta, Facebook. Δυστυχώς, αργότερα το συν 4% εξανεμίστηκε, αλλά αυτό μάλλον αφορά ευρύτερα στην αρνητική χθεσινή τάση και όχι συγκεκριμένα στην εταιρεία. Συγκεκριμένα, ο S&P και έπεσε κατά 1,18%, ο βιομηχανικός Dow Jones ακολούθησε επίσης την αρνητική πορεία με πτώση 0,76% και ο τεχνολογικός Nasdaq ήταν για άλλη μια φορά ο χειρότερος από όλους με μείον 1,76%. Η μετοχή της Intel σημείωσε τεράστιο άλμα 7,14% μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη. Και αυτό γιατί ανακοίνωσε εκπληκτικά τριμηνιαία αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, τα κέρδη αναμετοχή ανήλθαν στα 0,41 δολάρια, ξεπερνώντας κατά πάρα πολύ τα 0,22 των αναλυτών, σχεδόν διπλάσια. Τα έσοδα και αυτά ξεπέρασαν τις προβλέψεις των 13,6 δισεκατομμυρίων των αναλυτών, φτάνοντας στα 14,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα έσοδα, πρέπει να πούμε ότι τα 7,87 δισεκατομμύρια ήταν μόνο από το τμήμα Client Computing Group της εταιρείας και μάλιστα ξεπέρασαν και τα 7,35 δισεκατομμύρια που εκτιμούσαν οι αναλυτές. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, το τμήμα υπολογιστών της εταιρείας είχε τόση άνοδο που ευθύνεται για το 50% των συνολικών εσόδων του τρίτου τριμήνου της. Μερικοί επιπλέον τομείς που έκαναν ακόμα πιο θετικούς τους επενδυτές αναφορικά με την Intel ήταν τα data centers και AI, των οποίων τα έσοδα έφτασαν τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η Mobileye, θυγατική της Intel που ασχολείται με την αυτόνομη οδήγηση, έφερε έσοδα 530 εκατομμύρια, γεγονός που αξιολογήθηκε θετικότατα από τους επενδυτές. Βασικά, τι το ψηρίζει. Όλοι οι τομείς της εταιρείας τα πήγαν εξαιρετικά. Πραγματικά, σαν μέτοχος αυτής της εταιρείας, νιώθω περήφανος. Δεν θα την πουλούσα αν είχε φέρει χειρότερα αποτελέσματα. Αλλά ναι, μια χαρά παραπάνω την έχω τώρα. Υπενθυμίζω πως επένδυσα στην Intel τον Μάιο, δηλαδή κάπου εδώ, και τώρα είναι εδώ, δίνοντας απόδοση 18,74% μέσα σε ελάχιστους μήνες. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει στην επένδυση αυτή, πάντα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, η μετοχή είναι διαθέσιμη στη Freedom24 που είναι και ο χορηγός σημερινού βίντεο. Σε άλλα νέα, όπως λέμε και στο αγαπημένο μου Seeking Alpha, link στην περιγραφή για κουπονί 50 δολαρίων, τα αποτελέσματα της Amazon ξεπέρασαν τις προβλέψεις, με τις περικοπές κόστους και τις ισχυρές πωλήσεις να υπερισχύουν των ανησυχιών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη αναμετοχή 0,95 δολάρια, σημαντικά υψηλότερα από τα 0,6 δολάρια των αναλυτών. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 143,08 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας και αυτές τα 141,56 δισεκατομμύρια των αναλυτών. Γενικά, για το τρίτο τρίμηνο, ο Andy Jassy, CEO της Amazon, δήλωσε: είχαμε ένα δυνατό το τρίτο τρίμηνο, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης και η ταχύτητα παράδοσης έκαναν άλλο ένα βήμα προς τα μπροστά. Η ανάπτυξη στο AWS συνέχισε να σταθεροποιείται, ενώ τα έσοδα από τις διαφημίσεις και οι ελεύθερες ταμιακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά. Μετά από όλα αυτά, η μετοχή της Amazon σημείωσε άνοδο 4,9% στο aftermarket. Όποιος σκέφτεται να επενδύσει στη μετοχή, αυτή είναι διαθέσιμη στη Freedom24. Τέλος, σε πιο αρνητικά νέα, οι μετοχές της UPS σημείωσαν πτώση σχεδόν 6% χθες, μετά τη μείωση των προοπτικών της εταιρείας για ολόκληρο το 2023. Η μείωση αυτή το management την απέδωσε στην παγκόσμια μακροοικονομική αβεβαιότητα. Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, τα έσοδα τριμήνου της UPS δεν τα πήγαν καλά, αφού μειώθηκαν 12,8% σε ετήσια βάση στα 21,1 δις. Τα κέρδη αναμετοχή ακόμα χειρότερα ήταν 47,5% πιο χαμηλά, στα 1,57 δολάρια, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022. Οι προοπτικές της εταιρείας για ολόκληρο το έτος, ο κύριος λόγος δηλαδή που επηρέασε αρνητικά τους επενδυτές, μιλούν για έσοδα 91,3 με 92,3 δισεκατομμυρίων, εναντί των 93 δισεκατομμυρίων προηγουμένως. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε κέρδη από δύο μεγάλες εταιρείες ενέργειας, ExxonMobil και Chevron. Επίσης αναμένουμε και τα κέρδη των AbbVie, Colgate και Philips. Οπότε μείνετε συντονισμένοι που θα τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά. Και όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι.
κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφείτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφείτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.